ένας άλλος προϋπολογισμός στην υπηρεσία των αναγκών του μεγάλου κεφαλαίου. Οι αστικές κυβερνήσεις σχεδιάζουν μέσα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς με όποιο μείγμα, πότε με περιοριστική και πότε με επεκτατική πολιτική, τις ανάγκες κάθε φορά του κεφαλαίου, βαθαίνοντας την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και του λαού. Ανάγκες όπως η παράδοση γης, ναυπηγείων, λάρκο και άλλων φιλέτων, η φτηνή εργατική δύναμη πρωτίστως. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις που είπε και ο κ. Ζωσόπουλος στην αρχή. Τα στοιχεία σε κάθε προϋπολογισμό αποκαλύπτουν το ποιος πληρώνει και ποιος κερδίζει. Αλήθεια, από ποιον προέρχονται τα έσοδα? Τα συνήθη υποζύγια δεν είναι οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι φτωχοί, οι αγροτιά, οι συνταξιούχοι? Τα στοιχεία των δικών σας οργανισμών, των κρατικών που διοικείται, το αποκαλύπτουν. Το 95% προέρχεται από όλους αυτούς και το 5% από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Φόροι, άμεση και έμεση, κάθε είδους χαράτσια που ληστεύουν το λαϊκό εισόδημα για να φοροαπαλλάσσονται οι μονοπωλιακοί και πολυεθνικοί όμιλοι, να είναι το σύστημα, λέει, ελκυστικό στις επενδύσεις. Για να δούμε πώς κατανέμονται οι δαπάνες. Πάνε να καλύψουν λαϊκές ανάγκες ή να χρηματοδοτήσουν το κεφάλαιο? Μήπως πάνε στην υγεία, να ανοίξουν τα νοσοκομεία και κλινικές που κλείσατε, να προσδιοθούν γιατροί, νοσηλευτές, να γίνουν νέες ΜΕΘ? Αντίθετα, αυτό που προκύπτει είναι μειωμένες δαπάνες κατά 600 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα από τώρα, που μετρούμε τις συνέπειες της πανδημίας με αυξημένα κρούσματα, διασωληνωμένους και νεκρούς, με ασθενείς με άρα νοσήματα που μένουν χωρίς θεραπεία, γιατί τα νοσοκομεία έχουν γίνει νοσοκομεία μιας νόσου. Αποκαλύπτει την προσήλωση της κυβέρνησης στην πολιτική της συμπαραγματοποίησης της υγείας, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα δώρα που τους έδωσε με πρόσχημα την πανδημία. Αντί να τους επιτάξει, πραγματικά τους χρηματοδότησε, τους έστειλε πελάτες. Μήπως πάνε για την παιδεία, να γίνουν νέα σχολεία, νέες αίθουσες με 15 παιδιά στην τάξη, να προσληφθούν εκπαιδευτικοί? Ούτε αυτό προκύπτει από τον προϋπολογισμό. Μήπως έχει δαπάνηση για την προστασία των ανέργων, για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας 600 ευρώ σε όλους μέχρι να πιάσουν δουλειά? Όχι. Αντίθετα, προβλέπει λιγότερες δαπάνες, 1.328 ευρώ, που σημαίνει χιλιάδες άνεργοι χωρίς καμία προστασία. Τώρα 850.000 είναι στα αζήτητα, αόρατοι, όπως λέτε. Μόνο 15,9% επιδοτείται. Είναι όμως αυξημένη η δαπάνη για ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, με προγράμματα απασχόλησης για φτηνό εργατικό δυναμικό. Μήπως προβλέπει δαπάνες για τη χρηματοδότηση των συντάξεων, για αυξήσεις, για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης? Οι νόμοι όλων σας, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Νέας Δημοκρατίας, οδήγησαν σε συντάξεις πείνας, με 606.280 συνταξιούχοι να είναι κάτω από 500 ευρώ μεικτά σύνταξη. Όχι. Αντίθετα, και εδώ η δαπάνη είναι μειωμένη κατά 2,67 ευρώ, παρά την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων με την απονομή οριστικών συντάξεων που εκκρεμούν χρόνια. Το ίδιο και για τις επικουρικές, που είναι μειωμένο κατά 127 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί η πρόταση Πισαρίδη για ετήσια μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 3,3% του ΑΕΠ, από 16,5% επί του ΑΕΠ σήμερα σε 13,2% της ταξιδιωτικής και μεσολογικής δαπάνησης του Δημοσίου. Με αυτή θα μειωθούν ακόμη έως 35% οι συντάξεις. Συνεχίζεται η ολοκλήρωση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος σε πρώτη φάση της επικουρικής και σε δεύτερη, όπως αποκαλύπτεται και στην έκθεση Πισαρίδη, σε ένταξη σε αυτή και της λεγόμενης ανταποδοτικής σύνταξης. Έτσι εδραιώνεται η πολιτική πλήρους ανταποδοτικότητας και ενίσχυσης του ιδιωτικού πυλώνα στο ασφαλιστικό σύστημα. Μήπως προβλέπει δημόσιες υποδομές φροντίδας ηλικιωμένων ή αλλιώς γυροκομεία? Όχι, αυτό το έχετε αφήσει στους ιδιώτες, στη φιλανθρωπία. Αποκαλύφθηκε με την πανδημία η μεγάλη ευθύνη όλων των κυβερνήσεων σε αυτό το ζήτημα και για τους θανάτους. Μήπως προκύπτει αυξημένη δαπάνη για την κάλυψη αναγκών ατόμων με αναπηρία, άρων ευάλωτων ομάδων, δημιούργημα της πολιτικής σας? Όχι, ούτε αυτό προκύπτει. Ανακατανομή κάνετε και ο φτωχός πληρώνει για τον εξαθλειωμένο. Μήπως έχουμε δαπάνη για την ενίσχυση των μισθών, επ' αναφορά του κατώτερου στα 751 των συλλογικών συμβάσεων, του 13ου και 14ου μισθού? Όχι. Σημείο αναφοράς όλων σας είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι 12% των εργαζομένων αμείβεται με 200 ευρώ, όσο και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τσακίζεται το εισόδημα για να θωρακίσει τους επιχειρηματικούς ομίλους από χίλιες μεριές, με αυταρχισμό για να δρουν απρόσκοπτα, με ποινικές διώξεις, με πρόστιμα,
φορέων, μαζικών φορέων του κινήματος, όπως του Αγροτικού Συλλόγου, όπως του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου στο Τρίγωνο, στα Δίκαια, με 3.000 ευρώ. Κύριε Χαρδαλιά, σας το χαρίζουμε. 3.000 ευρώ στον Πρόεδρο, επειδή αντιστάθηκε να μην κλείσει το κατάστημα της τράπεζας και να μην πηγαίνουν 60 χιλιόμετρα οι αγρότες για να, να έχουν τις υπηρεσίες. Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε ειδική οικονομική ζώνη με χαμηλούς μισθούς, ελαστικές μορφές απασχόλησης, απαγόρευση συνεργασίας δράσης και από την άλλη πλήρη ασυλία στο κεφάλαιο με φορά απαλλαγές, κίνητρα, ανοχή και στήριξη στην ασύρωτη δράση. Όλα αυτά για να συγκρατηθεί η πτωτική στάση του ποσοστού κέρδους. Επικαλείστε το πρόγραμμα ΣΟΥΡ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα της αναστολής και τη συνεργασία που αξιοποιήσατε και ενισχύσατε όπως λέτε τους εργαζόμενους, προστατεύσατε τις θέσεις εργασίας. Αυτό που διασφαλίσατε είναι τους επιχειρηματικούς ομίλους με επιδοτούμενο μισθό και ασφαλιστικές εισφορές και επιδοτήσατε με χρήματα των εργαζομένων την επέκταση της υποαπασχόλησης, τη μερική απασχόληση, τη μείωση των μισθών και εμφανίζεται αυτή την πολιτική ως σχέδιο σωτηρίας των θέσεων εργασίας. Μειώσετε παραπέρα το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων με τη μονομερή επιβολή του αντεργατικού πλαισίου της τηλεργασίας που σε αρκετές περιπτώσεις καταργεί στην πράξη τον διαχωρισμό ελεύθερου και εργάσιμου χρόνου. Το σύνολο των εξελίξεων αποκαλύπτει το αποκρουστικό πρόσωπο της κατελεστικής βαρβαρότητας της εργατορίας του κεφαλαίου. Η εργατική τάξη είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία προς τα μπρος με τη δική της εξουσία. Οι σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες μπορούν να διασφαλίσουν την κοινωνική ευημερία. Στον αγώνα της ρήξης και της ανατροπής της διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών θα δυναμώνει και θα αλλάζει η ίδια συνείδηση της εργατικής τάξης. Η εξουσία της, ο σοσιαλισμός, είναι η απάντηση για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα τον 21ο αιώνα. Το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει για την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων και του λαού, για την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων, για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών. Ψηφίζομαι κατά του προϋπολογισμού.